Ξύπνα ρε. Πήγε 10 η ώρα. Τι ώρα είναι? 10. 9. Σήκω. Ξύπνησες πριγκίπισσα. Είναι τώρα μάλιστα. Βάλε κατά πιο καφέ. Πώς κοιμήθηκες? Είπαμε έτσι. Πώς κοιμήθηκες? Έτσι. Είχε ζεστή σοκολάτα, ρε πατιώνα. Και ρεβίθια, ρε παλάκι. Αυτό σημαίνει να φτιάξουμε ρεβίθια, βρονιάτικο. Ας πούμε ότι θέλετε να φτιάξετε μέτριο, όπως εγώ. Μία κουταλιά ζάχαρη και καφέ. Δύο. Λίγες είναι. Καταρχήν δεν είναι μέτριος αυτός. Τι είναι? Ο μέτριος είναι μισό-μισό. Όσο βάλεις ζάχαρη, βάζεις και καφέ. Όχι, αυτό είναι γλυκό στον ελληνικό. Όχι. Έχεις και ένα καφετζής? Ναι. Κι εγώ. Καφετζή, δεν θα έπρεπε να είναι ήδη ζεστό το νερό. Ποιος λέει αυτές τις μαλακίες μου, μαλακά. Μάτι ηλίθιε. Μάτι. Ανάβουμε μάτι ηλίθιε. Θα το ρίχνουμε και στην ίσης. Ωραία. Ανακατεύουμε για 5 λεπτά μέχρι... Ανακατεύουμε για 5 λεπτά μέχρι... Ενώ έχει πέσει κάτω. Ναι, μα στραχίδιος, για τον πιείς. Στον κόσμο το δω. Πέσαμε σε κίνηση. Ζωή στο χωριό, τι φάση. Εντάξει, φίλε, ένα κομμάτι από γελάδια είδες, δηλαδή δεν είδες κάτι. Στο βουνό είσαι. Τι μπι, τι μπι. Ποιο να πούμε. Φακατό. Είδα πεις φακιανάκι. Δεν του κόψα μετά την παλαβή που είχε ζωστεί με σφαίρες, λες και άκουγε Slayer, ξέρω εγώ, και thrash metal και... Είχε... Ποια είχε ζωστεί, ποια ήτανε? Μία που έγραφε κάτι όχι και τραγωγή. Δεν ξέρω αν μερικές φορές απλά, ρε παιδί μου, χαζεύεις με την πάροδο του χρόνου ή αν απλά σου βγαίνει, ρε παιδί μου, ξέρεις, όλη η αμορφωσιά και η αμάθεια. Και επειδή θεωρείς, ρε παιδί μου, τόσα χρόνια είσαι βασιλιάς, ότι έχεις κάνει πράγματα και ότι έχεις αυλικούς και ότι και ότι και ότι και ότι, ότι αυτό που λες είναι απαραίτητος και σωστό. Τώρα σοβαρά, κράζεις φακιανάκι? Προφανώς και θα κάτσω, όταν βλέπω τα comment να έρχονται από κάτω. Ποιος είσαι εσύ με γιώτα όλα και τέτοια. Κράζεις φακιανάκι, ρε φίλε μου, εγώ τον κράζω. Πολλοί κόσμοι τον κράζει, τι κακό είναι. Δεν μπορούμε να έχουμε γνώμη, δηλαδή να πούμε κάποια κουβέντα για κάποιον, κάτι έγινε. Αν θέλει φακιανάκι, να βγει να αντικρούσει. Θα μπει ποιος είσαι εσύ και αυτός θα μου πει. Και θα είναι πολύ σοβαρά τα επιχειρήματά σας. Πάρα πολύ σοβαρά τα επιχειρήματά μας. Εντάξει, θα του πω εγώ μετά ότι παίζουν εξωγήινοι και τέτοια, ότι εντάξει, θα γίνετε έχω φίλοι. Έρθει από το Σύριο και τα λοιπά, ότι θα έρθει και ο γονίδης μετά, θα την πιούμε, θα γίνει της πουτάνας, θα έρθουν άλλοι οι εξωγήινοι, θα τσακωθούν μετά οι εξωγήινοι μεταξύ τους, αλλά στο τέλος θα κυριεύσουν οι Έλληνες. Έλ δεν ήταν και στο Σούπερμαν? Πώς λέγανε τον Μπατ, όχι, Καλ το λέγανε. Καλέλ, σωστά. Καλέλ. Ναι. Ήταν, και ο Σούπερμαν ήταν Έλληνας. Αυτοί με τύποι με τις περικεφαλαίες που έχουν στο YouTube και τις ασπίδες και γράφουν. Οι αρχαιοέλληνες. Ναι, που είμαστε όλοι Σπαρτιάτες. Αρχαίοι. Είμαστε γραμμή από το Λονίδα κατευθείαν. Σου λέει, είμαστε οι αρχαίοι Σπαρτιάτες, δόξα τον Χριστό και την Παναγία. Όλα μάτσα, όλα. Βασιλιάς δεν είχε βγει και έλεγε ότι το 1821 κάναμε επανάσταση ενάντια στην τρομοκρατία και τον μουσουλμανισμό. Ναι. Αυτό κάναμε. Ναι, αλλά η Χούντα έφτιαξε δρόμο. Άσε ρε, αναρχοάπλητε, θα μιλήσει για τη Χούντα. Παλιό κομμουνισμό. Εγώ στο είχα διαβάσει. Είχε γράψει τύπος φασιστο, αναρχοάπλητη φασιστοκομμουνιστές. Τα πάει!
Αναρχοάπλητοι φασιστοκομμουνιστές. Εγώ όπως και άλλοι γαμάτι άτακα. Τι άτακα. Αναρχοάπλητοι φασιστοκομμουνιστές. Το ΣΥΡΙΖΑ. Φασίστες με κομμουνιστές που μισιούνται, επειδή δεν θέλουν να σφάξει ένας τον άλλον. Αναρχικούς που ξεπίδησαν από τον κομμουνισμό, αλλά και πάλι δεν τα έχουν καλά ούτε με τους φασίστες ούτε με τους κομμουνιστές. Και μετά πετά στο ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδί μου, που είναι το ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά το νέο ΠΑΣΟΚ. Έτσι, εντάξει. Το οποίο δεν τα εξισώνει όλα. Τα εξισώνει όλα. ΠΑΣΟΚ, ρε. Το παλιό το Ορθόδοξο. Γιατί τώρα είμαστε Κίνα. Τι άνοιξε στο Κίνα. Στον Γκάζι. Το έγινε Κίνα. Ρε, γάμισε το αυτό, το μαγαζί το είδες που ρε, άνοιξε. Το ΠΑΣΟΚ έγινε Κίνα, ρε. Δηλαδή. Κίνα, ρε. Δηλαδή. Κίνημα αλλαγής. Κίνα. Έτσι το λένε. Ναι. Όχι, πλάκα κάνεις. Όχι, αλήθεια. Το δα Facebook ήταν σε φάση ότι τρολάρουν. Α, τρολάρανε, δεν ξέρω. Όλοι στο Κίνα για να μας φύγει η πείνα. Τέρμα στην πείνα, τώρα με το Κίνα. Όλα είναι φίνα τώρα με το Κίνα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, έκανα ό,τι ρήμα είχα. Εντάξει. Είσαι γατάκι όμως, γατάκι μεγάλο, γιατί το σύνθημα το μεγάλο είναι ένα. Ποιο είναι το μεγάλο? Με βαθύτερο νόημα, με πολιτική άποψη, με βάθος τη σκέψη, ρε παιδί μου, και αυτούνου που το δημιούργησε και αυτούνου που το φωνάζει. Θες να μου πεις ποιο είναι? Και α και ου και δάπνου δουφουκού. Μιλά ακόμα και στη σχολή όταν ήμουνα, που τους άκουγα, ρε παιδί μου, το φωνάζανε. Ναι. Δεν το κατάλαβα ποτέ. Το ότι δεν καταλαβαίνεις εσύ τα βαθύτερα νοήματα αυτού του συνθήματος δεν σημαίνει πως είναι λάθος το σύνθημα. Και γιατί έκατσες μπροστά στην πόρτα του μαγαζιού? Για να πάω πάρω καφέ. Ναι, δεν μπορείς να πας πιο πίσω. Ελληνάρα. Γιατί εμποδάω κανέναν εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Σήμερα ακούσαμε την μπάντα Rusty Bones από την καινούργια τους δουλειά, βασικά την πρώτη τους δουλειά, το δίσκο Wrath, που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό και η στροφή είναι μεγάλη, και το κομμάτι το οποίο ξεχωρίσαμε ήταν το Broken Mold. Τα παιδιά είναι μπόμπα και το κομμάτι είναι μια μεγαλύτερη μπόμπα. Πληροφορίες για τα παιδιά θα βρείτε στο link από κάτω από το βίντεο. Και ελπίζουμε να σας αρέσει όπως άρεσε και σε εμάς. Και στροφή. Θα πάμε από κάτω. Θα βρεθούμε στον πάτο. I will spend my life for you, for you, for you.